κακό γεγονός που έγινε. Θέλουμε να δώσουμε συλληπιτήρια σε όλες τις οικογένειες των θυμάτων. Στενοχωρηθήκαμε ότι το μάθαμε, και ειδικά για ένα παιδί που ήταν και αθλητής, για όλες τις οικογένειες φυσικά, αλλά ένα παραπάνω λόγος και για ένα ποδοσφαιριστή που, που κάνει την δουλειά με εμάς. Τώρα ο αγώνας με τον Βόλο, προετοιμασία πώς είναι, ίσως θυμάστε και τι έγινε στο Βόλο και θέλετε να κερδίσετε για ένα λόγο παραπάνω. Εντάξει, είμαστε λίγο φορτισμένοι, αυτά περνάνε και στη δεύτερη μοίρα λίγο αυτόν τον καιρό. Εντάξει, εμείς προετοιμαστήκαμε για το παιχνίδι, ήταν, αντιμετωπίσαμε και ένα δύσκολο παιχνίδι, μπορώ να πω το δυσκολότερο που είχαμε αντιμετωπίσει. Εντάξει, πιστεύω είναι ένα άλλο παιχνίδι, εμείς έχουμε βρει πάρα πολύ καλό ρυθμό. Κοιτάμε ένα-ένα τα παιχνίδια και πιστεύω να πάρουμε την νίκη. Η διαφορά ασφαλείας που παραμένει στους 11 βαθμούς, αυτό το μαξιλαράκι σας δημιουργεί μια ασφάλεια και σε εσάς? Εντάξει, έχουμε μια ασφάλεια, έχουν λυθεί τα πόδια μας. Δεν κοιτάμε όμως τη διαφορά, εμείς κοιτάμε να παίρνουμε όλα τα παιχνίδια ένα-ένα και να παίζουμε στο καλύτερο ποδόσφαιρο για τον κόσμο. Όπως είπαμε, η διαφορά είναι μεγάλη. Υπάρχει πιθανότητα να σκέφτεστε ήδη τα παράζ? Εντάξει, δεν το σκεφτόμαστε. Αυτό είπα και πριν. Σκεφτόμαστε τα παιχνίδια. Είδαμε και πέρυσι τι έγινε. Άμα εφησυχαστούμε και δεν παίζουμε το ποδόσφαιρο που παίζουμε, αυτή η διαφορά μπορεί να φτάσει και στους 2-3 βαθμούς. Δεν εφησυχαζόμαστε και συνεχίζουμε.